του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Ήρθα όταν είδα το κάλεσμα των συλλόγων και νομίζω ότι είναι ένα κάλεσμα το οποίο έχει μια βαθιά λογική πίσω του και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τη διοργάνωση. Είναι 2 μήνες απλήρωτοι οι συνάδελφοί μας από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ποιο προέχει, να συζητήσουμε για το ρόλο του διευθυντή μάνατζερ ή να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πληρωθούν οι απλήρωτοι συνάδελφοί μας? Μπορεί κάποιος από εμάς να ζήσει 2 μήνες απλήρωτο? Για να το ζωηράτε τώρα. Είναι λογική αυτή να συζητάμε για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τη δημοκρατία και τη σχολική κοινότητα άμεσα τουλάχιστον, αλλά αφορά έναν τρόπο διοίκησης, ένα μοντέλο το οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν, ή να συζητήσουμε για τα χρήματα των συναδέλφων μας? Είναι τα σχολεία χωρίς χρήματα. Χωρίς χρήματα, το ξέρετε όλοι και όλες. Δεν χρειάζεται να πω για τα πλέον. Τι έχει κάνει η διοίκηση, η διεύθυνση, ο περιφερειακός διευθυντής και το Υπουργείο για αυτό το ζήτημα? Γιατί δεν συζητάμε για τα χρήματα που λείπουν από τα σχολεία και μιλάμε για το ποιες εξουσίες επί των συναδέλφων για τη βαθμολογική και μισθολογική τους προαγωγή θα έχει ο διευθυντής? Έχει καταργηθεί η μετεκπαίδευση συνάδελφων και βάζουν μπροστά το μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης για να πάρουν πολλά κονδύλια από το ευρωπαϊκά προγράμματα, από το ΕΣΠΑ. Και δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν συζητάμε δηλαδή για πράγματα που αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, πώς ο δάσκαλος θα μπει στην τάξη χωρίς να έχει την έγνοια αν πληρώθηκε, αν έχει πετρέλαιο, αν μπορεί να πάει να κάνει μια μετεκπαίδευση και να μάθει καινούργια πράγματα που η παιδαγωγική και η διδακτική επιστήμη φέρνουν στο προσκήνιο. Και μιλάμε για το πώς θα είναι ο διευθυντής επόμενης ημέρας. Ο διευθυντής επόμενης ημέρας θα είναι αυτός που θα προσπερνάει όλα τα ζητήματα και θα εφαρμόζει κυβερνητική απόφαση. Γίνεται πολιτικός τέλεχος της κάθε κυβέρνησης, κάθε εξουσίας. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα βάζει στα ζητήματα του μισθού, της μόρφωσης, της χρηματοδότησης και όλα τα άλλα ζητήματα. Εμείς σας καλούμε, στο εμείς βάζω τον εαυτό μου στους συλλόγους που κάναν την κινητοποίηση, να προτάξουμε πρώτα τα ζητήματα για τα παιδιά, το περιεχόμενο και τη μόρφωση τη δική μας, για να μπαίνουμε στις τάξεις καλύτερα εξοπλισμένοι. Όχι για έναν διευθυντή ο οποίος θα ψάχνει στην αγορά να βρει χρήματα, επειδή δεν θα του δίνει η κυβέρνηση και δεν θα τολμάει να αντιστέκεται στην κυβέρνηση για να εξακολουθήσει να παραμείνει διευθυντής. Σας καλούμε σε έναν αγώνα ο οποίος λέει ότι ο μισθός μας, ο μισθός του συναδέλφου που είναι αδύναμος γιατί είναι αδιόριστος και δεν ξέρει αν του χρόνου θα δουλέψει. Και αν δουλέψει θα τον πάρουν τον Σεπτέμβρη, θα τον απολύσουν τον Ιούνιο, θα τον πληρώνουν όποτε να είναι και ποτέ δεν θα συμπληρώσει 40 χρόνια δουλειάς για να πάρει σύνταξη. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να στέκονται και να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, όχι να σιωπούν. Γιατί ενδέχεται να μην ξαναγίνουν διευθυντές προϊστάμενοι ή ό,τι άλλο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού του. Σε αυτή την ιστορία που ανοίγει από εδώ και πέρα, να το ξέρουμε καθαρά, κάποιοι θα είναι με την εξουσία και την κυβέρνηση και κάποιοι θα είναι με τα παιδιά, το λαό και τους εκπαιδευτικούς. Το βήμα προς τα ποια πλευρά θα πάμε είναι δικό μας. Εμείς θα ταχθούμε ή με την κυβέρνηση και τις επιλογές της ή με τις λαϊκές ανάγκες. Σας καλώ να εγκαταλείψετε αυτή την αίθουσα μόνο αν δεν έχετε συμφωνήσει με όσα ακούγονται, μόνο για να δηλώσετε
τη συμπαράστασή σας στους απλήρωτους 2 και 3 μήνες συναδέλφους μας από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Και μόνο αυτό για το οποίο έχει ευθύνη και η προϊσταμένη και η διεύθυνση και ο περιφερειακός διευθυντής και το Υπουργείο, αξίζει τον κόπο να μην είναι κανείς εδώ μέσα. Ευχαριστώ.